Μάλιστα, για ένα φοβερά λεπτό και επικίνδυνο θέμα. Άδεια οπλοφορίας. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς έχω διατάξει προχθές ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστώσουμε εάν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες για την πλημελή άσκηση των καθηκόντων στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, και διότι στην καταγγελία αυτή υπήρξε η αναφορά, η οποία δυστυχώς πιστοποιείται και από ένα συγκεκριμένο βίντεο, ότι αν και δημόσιος λειτουργός, σε τηλεοπτική εκπομπή κάλεσε τον στρατό σε στρατιωτικό παξικόπημα και κατάργησε τις δημοκρατίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθεί και πρόστιμο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για αυτή την αναφορά. Ναι, είναι αλήθεια. Έχει μπει πρόστιμο από το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά πέραν του Εθνικού Συμβουλίου, όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, ξέρετε, όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί ορκίζονται επίσης στο Σύνταγμα της χώρας. Εδώ βέβαια μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Εδώ, αν στραβοκοιτάξουμε, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει επιβάλει πρόστιμα πολλαπλάσια, κύριε Υπουργέ. Και για ένα τόσο σημαντικό θέμα, με έναν άνθρωπο που καλεί τις ένοπλες δυνάμεις να πάρουν τα όπλα και να καταλύσουν τη δημοκρατία, επιβάλλεται πρόστιμο, όχι στο σταθμό, γιατί κανονικά δεν θα πρέπει να επιβληθεί στο σταθμό, γιατί μπορεί και να μην μπορείς να το συγκρατήσεις έναν άνθρωπο τον οποίο, ο οποίος κάνει ό,τι κάνει. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε μερικές φορές. Την ίδια στιγμή τα κανάλια εγκαλούνται γιατί δεν δίνουμε το λόγο για να ακούγονται οι απόψεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν, ήταν υποψήφιος βουλευτής. Με την ιδιότητα του πολιτευτή ήταν σε κάποια εκπομπή. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν εγώ κάνω αυτό που λέει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο προσηκόντως και έχω εδώ να ακούγονται απόψεις, ίσως και εδώ να ακουγότανε, εμείς δεν έχουμε καλέσει και δεν καλούμε, να είχαν ακουστεί τέτοιες απόψεις. Κάτι πρέπει να κάνετε όμως. Εδώ είναι η τεράστια υποκρισία του συστήματος, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν έχω την ευθύνη του. Όχι. Αλλά είσαστε πολιτικό πρόσωπο. Αλλά όσον αφορά τα νοσοκομεία, πράγματι στην ένορκη διοικητική εξέταση θα εξεταστεί και αυτό. Διότι θεωρώ ότι είναι παντελώς αδιανόητο για έναν δημόσιο λειτουργό να κάνει δημόσια έκκληση στο στρατό να καταλάβει την εξουσία με τα όπλα.